Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα επίσης σημαντικό για την περιοχή μας που σήκωσε και πολλή συζήτηση. Αναφερόμαστε κυρίες και κύριοι στην περίπτωση του φράχτη του Εύρου. Είχαμε μια εξέλιξη. Ο κύριος Πλεύρης, ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, με ερώτησή του προκάλεσε απάντηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρήστο Παπουτσιοδήμο. Στένης ο Δούκας θα μας δώσει αμέσως τώρα τις πληροφορίες. Δημοσταίνη. Γεια σου Σταύρο. Βλέπω στις απαντήσεις του κύριου Παπουτσίου δεν απευθύνεται μόνο στον κύριο Πλεύρη η απάντησή του, απευθύνεται και σε έναν δικό μας βουλευτή του Εύρου, τον κύριο Δερμετζόπουλο. Ναι, βεβαίως. Τελικά δηλαδή απαντάει και στον κύριο Δερμετζόπουλο με μια κοινή απάντηση και στον κύριο Πλεύρη, ο κύριος Παπουτσής, για τον περίφημο φράχτη. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Παπουτσής ερμηνεύει τα πράγματα όπως το θέλει. Τι λέει, όπως αυτός αντιλαμβάνεται την υπόθεση του φράχτη. Πρώτον, λέει ότι εντάξει, η υπόθεση του φράχτη προχωράει. Πληροφοριακά θέλω να πω ότι έχει ανακηρυχθεί η εταιρεία, η οποία έχει, θα είναι ανάδοχος του έργου. Είναι εταιρεία. Για την κατασκευή του. Ναι, ναι, για την κατασκευή, ανάδοχος. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Πρέπει να καταθέσει η εταιρεία την εγκυητική πιστολή που σε αναλογεί για το έργο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι. Έχει τελειώσει η εταιρεία. Έχει έδρα την Ορεστιάδα. Είναι ευρύτικη. Mm-hmm. Την ξέρουμε, αλλά δεν χρειάζεται να την πούμε τώρα ποια πήρε το έργο. Είναι ευρύτικη εταιρεία που έχει έδρα την Ορεστιάδα. Ένα. Ο κύριος Παπουτσής στην απάντησή του και στους τρεις βουλευτές, γιατί είναι και ο κύριος Παναγιωτόπουλος που έχει κάνει ερώτηση, λέει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είναι δρομολογημένο και πιστεύει ότι το πρώτο εξάμεινο του 2012 ο φράχτης θα έχει αναγερθεί. Στην απάντησή του επίσης λέει κάποια περίεργα πράγματα με την έννοια ότι δεν έχει απορριφθεί ο φράχτης, η χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ξέρουμε πολύ καλά. Και εδώ ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Άλλωστε, ο κύριος Παπουτσής είπε ότι θα τον χρηματοδοτήσει από εθνικούς πόρους πλέον. Τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι, ο ίδιος στην απάντηση του λέει ότι δεν απέρριψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ το έργο. Ενώ αντιθέτως γνωρίζουν όλοι, εκτός από τον κύριο Παπουτσή, ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπο για τα θέματα της παράνομης μετανάστευσης είπε ότι δεν χρηματοδοτεί την. Ενώ δίνει 49 συν 110 εκατομμύρια για την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρηματοδοτεί το φράχτη, γιατί θεωρεί ότι είναι έργο ατελέσφορο, δεν είναι ολοκληρωμένη στρατηγική και αποσπασματικό. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Παπουτσής λέει παρόλα αυτά εμείς έχουμε εναλλακτικές προτάσεις και πιστεύει ότι μέσα στο 2012 στο πρώτο εξάμεινο ο φράχτης. Μέχρι τον Ιούνιο λοιπόν ο φράχτης θα είναι έτοιμος το αργότερο. Σε ευχαριστούμε, Δημοσταίνη. Πάμε όμως και σε ένα άλλο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι μια εξέλιξη η οποία προκύπτει από τον έτερο βουλευτή της Θράκης, τον κύριο Τσετίν Μάντατζη, ο οποίος είναι έτοιμος, όπως όλα δείχνουν, να ιδρύσει, να ετοιμάσει τουρκικό εντός εισαγωγικών βεβαίως κόμμα στη Θράκη. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος και οι πληροφορίες του. Τη δόξα του Σαδίκ φαίνεται ότι θέλει, ζήλεψε και θέλει να κληρονομήσει ο Τσετίν Μουχάμερ Μάτατζη, όπως είναι το πλήρες όνομά του, βουλευτή Πασόκ της Ξάνθης. Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στα μειωτικά μέσα ενημέρωσης στις 2 Ιανουαρίου, είπε λοιπόν ότι το ΔΕΠ είναι DEB, το πρώην κόμμα του Σαδίκ, το οποίο επαναδραστηριοποιήθηκε πρόσφατα. Πρόκειται λοιπόν για κομματικό μηχανισμό, το οποίο πρέπει να τον αφήσουμε στα παλιά και να σκεφτούμε να πάμε μπροστά με νέους πολιτικούς σχηματισμούς, ανέφερε ο κύριος Μάντατζη. Αυτό βεβαίως είναι συνέχεια άλλων δηλώσεων του που έκανε παλιότερα σε εκδήλωση, σε μια μουσουλμανική εκδήλωση των μουσουλμάνων, όπου εκεί ήταν πιο σαφής και έλεγε ότι από εδώ και στο εξής για τη σωτηρία αυτού του λαού μιλώ εκ μέρους όλων όσοι βρίσκονται μέσα και έξω από αυτό το τέμενος. Βρισκόταν σε τέμενος προφανώς. Αργά ή γρήγορα όλοι θα προσχωρήσουν σε αυτό το κόμμα. Ελάτε και ας ενισχύσουμε το ιδιαίτερο κόμμα της μειονότητας, το κόμμα ισότητας, ειρήνης και φιλίας. Προσέξτε, αυτός που τα λέει τώρα, αυτά είναι βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Δεν τα δηλώνω αφού παραιτηθώ από βουλευτής, τα λέω κατά την περίοδο που είμαι ακόμη βουλευτής, είπε ο κύριος. Εξαιρετικά προκλητικός λοιπόν, έτσι. Ναι, αυτά βεβαίως είναι ρεπορτάζ το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία και αναπαράγεται με διάφορα σχόλια από διάφορα ενημερωτικά blogs. Είναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα προς αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να προχωρήσει. Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Μάντατζη να ρίχνει γέφυρες προς την αριστερά κυρίως. Παλιότερα είχε αφήσει να νοηθεί ότι ένα πρόσωπο της αριστεράς, ευρύτερης αποδοχής, ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι επικεφαλής σε αυτό το κόμμα, το τουρκικό κόμμα σε εισαγωγικά της μειονότητας. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.